Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας. Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 100 του χρόνια και έχοντας αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι, ο σπουδαίος συνθέτης Μίμης Πλέσας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα. Ένας γνήσιος τυλοβάτης του ελληνικού πενταγράμμου που έφυγε, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του. Και ξαφνικά έπεσε βαθιά σιωπή. Και εσύ δεν θα είσαι πλάι μου, αστέρι της ζωής μου. Θα είσαι πάντα μέσα μου και θα με προστατεύεις από εκεί ψηλά μέχρι να ανταμώσουμε και πάλι ψυχή μου. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια, βρέξαν τη στράτα μας φωτιές σε αυτό το κοινό ταξίδι ζωής που έφτασε στο τέλος του μέχρι να ανταμώσουμε και να το ξανακάνουμε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Η υπογραφή του Μίμη Πλέσα στον ελληνικό κινηματογράφο θα μείνει ανεξίτηλη. Τα ανεπανάληπτα τραγούδια το έχουν ηχήσει στα αυτιά κάθε Έλληνα, ενώ ερμηνεύτηκαν από εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος, Μαρινέλα, Τζένι Βάνου, Τόλης Βοσκόπουλος, ο Στράτος Διονυσίου και η Νάνα Μουσχουρή. Ω φεγγάρι πάνω Θεέ μου, ασημένιο τάλιρο. Υπήρξε ένας μεγαλοφυής συνθέτης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Έφυγε ο θείος μου. Είναι μια μέρα πολύ φορτισμένη. Τον είχα δει πρόσφατα και είμαι οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Τον κρατάμε στις ψυχές μας. Δεν έπαιζα ό,τι έλεγαν οι νότες. Έπαιζα αυτό που ήταν ανάμεσα στις νότες. Η συνάντησή του με τον Γιάννη Δαλιανίδη άνοιξε ένα χρυσό κύκλο στην καριέρα του, αυτόν του ελληνικού κινηματογράφου και των musical. Ο δρόμος του Μίμη Πλέσα ήταν στρωμένος με μελωδίες που άφησαν εποχή, αγαπήθηκαν από το κοινό και ακούγονται μέχρι και σήμερα. Είμαι γυναίκα του γλέτσου και δεν υπολογίζω. Έτσι τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Ο Χριστός Μουσουκός έφυγε ο πιο πολυτραγουδισμένος συνθέτης όλων των εποχών. Αλλά και ένα σπουδαίο πιανίστα με ιδιαίτερη κλίση στη τζαζ και στον αυτοσχεδιασμό. Είμαι πολύ ευτυχής που συνεργαστήκαμε και ήμασταν και οικογενειακοί φίλοι. Ο Μίμης Πλέσας με βοήθησε να πω στη φίλη. Ο επόμενος μας δίσκος θα είναι αλίμονό του. Από σένα ξέρω. Από σένα ξέρω. Τι θα γράψεις εσύ. Εσύ με εμένα ξεκαθάρισες τη θέση. Είπες ότι τραγουδάω καλύτερα από τότε. Τώρα δούμε εσύ γράφεις καλύτερα από τότε. Μόλις τα ετοιμάσεις είμαι έτοιμος κι εγώ, Μίμη. Ετοίμασέ τα και πάμε. Ήταν τον Οκτώβριο του 2013 όταν ο Μίμης Πλέσας ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Χανίων με τελετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα είμαι κριτικάκι και με λένε πλέον Πλεσάκι.